Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Ξεκινάμε το πρώτο Lambout Aris On Air του 2020. Αλήθεια λες. Λένε ότι αν ξεκινάς την χρονιά με ένα συγκεκριμένο τρόπο, έτσι ναι, θα συνεχίζεται. Άρα, με δεδομένο ότι είσαι στο στούντιο το ξεκίνημα, ναι, θέλω να ελπίζω ότι το 2020 θα σε βρίσκει περισσότερες φορές στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ναι. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστήκατε, να φάγατε, να περάσετε όμορφες στιγμές με τους δικούς τους ανθρώπους. Μπαίνουμε σε ένα νέο έτος, μπαίνουμε σε μια νέα δεκαετία. Και ελπίζουμε και αυτή η δεκαετία να μας βρει πρώτα όλους υγιείς και όλα τα υπόλοιπα, άμα έχουμε υγεία και πατάμε στα πόδια μας, θα έρθουν εύκολα ή δύσκολα. Χρήστα Θατσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Με συγχωρείτε. Σήμερα 5η 2 του μήνα. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 6.30. Με μπόλικα πράγματα τα οποία έχουμε να αναφέρουμε και να σχολιάσουμε και να καταγράψουμε. Μπορεί οι μέρες να είναι εορταστικές, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει επίσημα πλέον αγωνιστική δράση το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και στο ποδόσφαιρο, γιατί υπάρχει και στο μπάσκετ, σίγουρα μας δίνονται περισσότερες αφορμές για να πούμε κάποια πράγματα όσον αφορά και την μπάλα. Και ειδικά από τη στιγμή που έχουμε μπροστά μας ένα ντέρμπι όπως αυτό με τον ΠΑΟΚ, για το οποίο δίνουμε. Τι λέει. Ναι. Δίνουμε. Τρία. Τρία εισιτήρια λοιπόν, FM και ενώ ονοματεπώνυμο. Στο 54526 για να μπει τη συγκλήρωση που θα κάνουμε λίγο πέρα τις 6.30. Δεν έχουμε βέβαια, έχουμε ένα θεματάκι με το δίκτυο, Χρήστα, για να μπορούμε να το φτιάξουμε. Να το φτιάξουμε και αυτό. Και φυσικά, αν θέλετε, στέλνετε και τα μηνύματά σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς, FM και ενώ το μήνυμα στο 54526. Όλα έχουν δουλέψει ξεκάθαρα ώστε οι διαιτητές να ανακοινωθούν την ώρα που θα είναι ο Χρήστανθος στο στούντιο. Καθώς ακόμα μπαίνοντας στο site της ΕΠΟ δεν βλέπουμε τους ορισμούς της 17ης αγωνιστικής και έτσι μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον για να δούμε ποιον θα επιλέξει ο κύριος Περέιρα, αυτός ο εκπληκτικός και κορυφαίος αρχιδιαιτητής. Αυτός είναι ο τίτλος, ποιος είναι. Αυτός είναι ο τίτλος. Αρχιδιαιτητής. Αρχιδιαιτητής αυτός, ο εκπληκτικός. Για να δούμε ποιον θα ορίσει στο ντέρμπι του Σαββάτου. Έχεις κάνει προβλέψεις εσύ? Συνήθως πέφτεις μέσα, συνήθως. Για το τέρμπι. Πράγμα. Για το τέρμπι. Στο τέλος εκπομπής. Γεια σου, Χρήστα. Στο τέλος εκπομπής, Χρήστα, δεν μπορεί να έχουν βγει ήδη. Τους διαιτητές, αν έχω κάνει πρόβλεψη. Ναι. Τους διαιτητές, αν έχεις κάνει προβλέψη. Γιατί συνήθως πέφτεις μέσα. Παπαπέτρου με Βάρ Σιδηρόπουλο. Παπαπέτρου με Βάρ Σιδηρόπουλο. Ναι, αλλά υπάρχει κι άλλο τέρμπι, Χρήστα. Και ποιος θα μπει? Ξένος. Αν έχω σωστά, και θα βάλω ξένο. Σωστά. Μόνο στον Άγρι δεν βάζουν. Εν τω μεταξύ, η Λίγκα έχει γράψει χθες το βράδυ στην επίσημη της ενημέρωση με μια ανάρτηση που έκανε social media. Έχουμε δράση, ποδόσφαιρο κτλ. 17η αγωνιστική με δύο ντέρμπι και πέντε ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Με δύο ντέρμπι, λέει η Λίγκα. Από τη στιγμή λοιπόν που η Λίγκα το χαρακτηρίζει και σωστά το κάνει έτσι, ως ντέρμπι το Άρης ΠΑΟΚ, γιατί να μην μπει ξένος διαιτητής, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, είναι αυτό που λέμε. Καμία συνεννόηση πραγματικά ανάμεσα στην Super League και στην ΕΠΟ, που η Super League καλά τα λέει. Η ΕΠΟ και η ΚΕΔ μας τα λένε διαφορετικά δυστυχώς. Θα δούμε τέλος πάντων, μέχρι τις 6.30 λογικά που θα είμαστε στο στούντιο, θα γίνουν γνωστοί και οι ορισμοί για την 17η αγωνιστική. Θα αναφέρουμε φυσικά το ρεπορτάζ από το ποδοσφαιρικό τμήμα, κυρίως το αγωνιστικό. Δεν υπάρχει κάτι έτσι με τα γραφικά, θα λέγαμε. Αν και ξεκινήσει ένας Γενάρης που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τις σκέψεις του Ένινγκ. Τα πλάνα του Γερμανού τεχνικού, η εντεκάδα που θα περιμένουμε και την αυριανή τελευταία προπόνηση για να δούμε προς τα που θα γύρει η πλάση και σε ορισμένες θέσεις. Γιατί υπάρχουν επιλογές, δόξα τω Θεώ, για τον Γερμανό τεχνικό. Κάποιοι βαράνε τα μηνύματα εδώ πέρα, εκπληκτικά. Λοιπόν, θα πούμε φυσικά και για τον μπάσκετ, το οποίο έχει και αυτό το δικό του ντέρμπι και πολύ σημαντικό την ερχόμενη Κυριακή 6 παρατέταρτο στην Πηλαία με τον ΠΑΟΚ. Ντέρμπι παραμονής. Δυστυχώς το συγκεκριμένο μάτς, το οποίο το είχαμε συνηθίσει διαφορετικά τα προηγούμενα χρόνια και πιο παλιά, ειδικά ας πούμε παλιοί όπως ο Χρήσανθος που έχουν και κάποια χρόνια της παραπάνω στην πλάτη τους από εμάς, και ό,τι άλλο φυσικά υπάρχει στην επικαιρότητα, προσπαθώντας όλοι βέβαια να προσαρμοστούμε ξανά στην καθημερινότητα, γιατί έστω και μια μέρα μας βγάζει λίγο εκτός ρυθμού. Στην ουσία δύο μέρες ήταν βέβαια, γιατί παραμονή όλοι ήμασταν, είτε ήμασταν εδώ είτε όχι, λίγο πιο χαλαρά. Όλα αυτά λοιπόν παρά και με εσάς, και μην ξεχνάτε, επαναλαμβάνουμε, ότι θα δώσουμε τρία εισιτήρια για το μάτς με τον ΠΑΟΚ, FM και ενώνομα τεπώνυμο στο 54526. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα? Όχι. Κόλλησες? Πολύ σοβαρά, φίλε. Θα φτιάξω όλα εγώ. Όχι, φίλε. Όχι. Εγώ γιατί μπαίνω? Εγώ από εδώ δεν μπαίνω. Σε πού να μπεις?
Μήπως έχει το καλώδιο θέμα, το δω. Το καλώδιο. Από κάτω το καλώδιο. Καλώδιο. Το καλώδιο. Λοιπόν. Διαιτητές βγήκανε. Ο φίλος ο Γιάννης, καλή χρονιά στην καλύτερη εκπομπή των Ελτζιανών. Αλήθεια είναι αυτό. Καλά τα λες. Καλά τα λες. Άρη Σολέ, πάμε για το 2 στα 2 ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Άρη Σολέ. Άρη Σολέ. Καλή ομάδα η Σολέ. Άρη Σολέ. Ποπ. Εδώ τι έγινε. Ποπ. Λοιπόν, δεν βγήκαν ακόμα διαιτητές, χρειάζεται όχι. Είμαστε συντονισμένοι στο site της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και περιμένουμε. Να δούμε ποιοι τι θα είναι. Τι περιμένει να το υποσχεθεί. Δεν ξέρω πραγματικά. Είναι πέμπτη απόγευμα. Τι ακριβώς περιμένει, για πες. Από αρχική σελίδα. Συλληπιτήρια του Ηλία Ρωσίδη. Ναι. Ακόμα το ίδιο έχουν. Τίποτα. Δεν πήγε το γραφείο τύπου. Τα λέγαμε και το πρωί. Δήλωση του κ. Χούγκλα. Η δήλωση είναι από πριν. Είναι η δήλωση που ξεφωνίζει τους διαιτητές αυτή. Φρέσκο site. Ναι. Πραγματικά. Θα μπει κανένα ξένο και θα νομίζω ότι η συνέπεια σταματήσει το 2019. Ωραία πράγματα. Τίποτα, ρε φίλε. Δεν έχει πάει το γραφείο τύπου, είμαι βέβαιο. Είναι κλειστή. Καταρχήν μπορεί να κλειστεί από σήμερα, να ξέρει. Εντάξει, είσαι ως δημόσια υπηρεσία, δεν είναι. Τι. Δεν είναι δημόσια υπηρεσία, όχι. Τι είναι. Δημόσιο, δεν είναι. Εδώ αυτό που εννοώ, έχω τη μουσική εγώ και την κατεβάζουν και την ξανανεβάζουν. Γιατί. Μπορεί να βάλει το χαλί από πίσω. Δεν μπορώ τώρα γιατί κατεβαίνει. Πού κατεβαίνει. Κάτω. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα. Η ΕΠΟ περιμένουμε να ορίσει το διαιτητή. Σου έκανα μια πρόβλεψη. Δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο θρασίδηλοι να βάλουν Σιδηρόπουλο στο παιχνίδι και Βάρα τον Παπαπέτρου. Αχ, νομίζω ότι ήταν 17η. 16η ακόμα. Α. Ψάρωσα λίγο. Ψάρωσες. Ναι. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι θα πάει έτσι το έργο. Βέβαια, με τον Περέιρα όλα τα περιμένεις. Περέιρα έβαλε τον Κομίνη μετά το ΕΠΟ της Κρήτης. Έβαλε το Σιδηρόπουλο ενώ έλεγε ότι το μόνο που δεν θέλει είναι το Σιδηρόπουλο. Ναι. Γενικότερα. Υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Να πω κάτι, το είπα και, και στην εκπομπή την τελευταία, που όχι σε εσένα, στο Κώστα που με βγάλανε τηλεφωνικά. Απλά επειδή βλέπω ότι υπάρχουν και φίλοι οι οποίοι εντάξει. Εγώ σε έβγαλα τηλεφωνικά την τρίτη χρήση. Και ο Κώστας με έβγαλε την Δευτέρα. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν φίλοι που μου στέλνουν μηνύματα κτλ., εντάξει, δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να βλέπουν τις αναρτήσεις μου στο Facebook ή οτιδήποτε άλλο. Και με ρωτάνε σε σχέση με το SDNA και την εργασιακή μου σχέση εκεί, να τους πω ότι ολοκληρώθηκε. Mm-hmm. Γιατί πάρα πολύ απλά, πριν από λίγες μέρες παραιτήθηκα, μίλησα και με τους ανθρώπους εκεί και τους είπα ότι δεν επιθυμώ να συνεχίσει, να ανανεωθεί τέλος πάντων η συνεργασία μας όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Άρα να το ξεκαθαρίσουμε, να το πούμε, επειδή ρωτάνε πολλοί φίλοι, το λέω, δεν νομίζω ότι απασχολεί πολλούς το τι κάνω εγώ στο επαγγελματικό μου κομμάτι, πέρα από τους αναγνώστες και τους ακροατές που μας ακολουθούν πιστά αρκετά χρόνια τώρα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Αλλά επειδή μου έστειλαν και 3-4 σήμερα μήνυμα, για να μην απαντάω στον καθένα, δες το post μου στο Facebook και τα εξήγησα τότε κτλ. Υπήρξε μια απόφαση σημαντική για εμένα και την οικογένειά μου, από εκεί και έπειτα η απόφαση αυτή αφορά τη δική μου επαγγελματική παρουσία. Θεωρώ ότι δεν έπρεπε να συνεχίσω και αυτό έπραξα. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Τώρα το κόστος, το οικονομικό ή οτιδήποτε άλλο, αυτά είναι για μένα. Δεν νομίζω ότι απασχολεί κάποιον άλλον. Το λέω και το κοινοποιώ κιόλας γιατί είμαι free agent τώρα, να ξέρεις. Άμα έχεις κανένα site να με πάρεις, πες μου να έρθω, να γράφω. Είμαι λίγο τέτοιο, αντιπάω όμως, να ξέρεις. Δηλαδή γράφω την αλήθεια. Γράφω την πραγματικότητα. Επειδή έμενες ελεύθερος. Εντάξει. Και ως αρχισυντάκτη που με έχει ορίσει, ρε παιδί μου, να το πω έτσι. Μήπως ήρθε να γράψει ένα blog στο About Άρης Χρήσταν, θα λέγαμε αυτό. Το είπα. Πριν το μάθουμε τον Μπάουκ κιόλας Χρήσταν, θα νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό timing να δούμε ένα κειμενό μέχρι αύριο. Να γράψουμε ένα πεντακουσαράκι λίγο. Θα γίνουν και αυτά. Θα γίνουν αυτά, θα υπάρξει. Θα υπάρξει. Γενικότερα μια ενεργοποίηση στο blog του All About Άρης. Μάλιστα. Από όλους μας. Απλά. Το λέω και στον κόσμο, το μοιράζομαι και με τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, οι πιο πολλοί που με ρωτάνε, φίλε, είναι παοξίδες. Οι τεραφείς που σε διαβάζανε, νομίζω, κυρίως, όπως θα θέτεις κι άλλο εδώ. Ναι, αρκετοί διαβάζανε το blog, διαβάζανε τις αλήθειες. Έτσι. Από εκεί και έπειτα, νομίζω ότι πρέπει να προχωράμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που φεύγω από ένα μέσο, ούτε η τελευταία εικάζω. Απλά επειδή ρωτάει πολλοί κόσμος, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Και για μένα το πιο σημαντικό κομμάτι σε πολλές περιπτώσεις όσον αφορά τη συνεργασία είναι να υπάρχει αποδοχή από τον κόσμο. Επειδή κάνουμε μια δουλειά που που μας δίνεται δημόσιο βήμα, είτε αρθρογραφώντας, είτε μιλάμε στο ραδιόφωνο, είτε οτιδήποτε άλλο.
Αποδοχή βέβαια με την έννοια του κλικ υπήρχε, κάτω στο blog ήταν από τα πρώτα, αν όχι το πρώτο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο πλέον το περιβάλλον. Και θεωρώ ότι έκανα το σωστό, γιατί αυτό έλεγε το ένστικτό μου. Κάτι που δεν είχα κάνει πριν από κάποια χρόνια και το πλήρωσα αυτό. Δηλαδή και τότε το ένστικτο έλεγε, άμα θες να φύγεις, φύγε. Ναι. Εντάξει. Αυτά. Το ξεκαθαρίσαμε νομίζω και αυτό. Από εκεί και έπειτα πρέπει να σημειώσω ότι αυτή μου η απόφαση έρχεται κόντρα με μια λογική που έχω στα μίντια όλο αυτό το χρονικό διάστημα, που αφορά ότι πρέπει να υπάρχουν πολλές αριανές φωνές σε όλα τα μέσα. Και πρέπει να υπάρχουν παντού αριανές φωνές σε όλα τα μέσα. Διότι το να μην υπάρχουν φωνές αριανές, στο end of the day δεν εξυπηρετεί τον Άρη. Εξυπηρετεί αυτούς που δεν θέλουν να ακούγεται κάτι διαφορετικό από την παρατεταμένη, προβεβλημένη και συνεχόμενη προπαγάνδα που έχει κατακλείσει τα μέσα ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να υπάρχουν παντού και πολλές. Βλέπετε, ο συμπολίτης έχει σε κάθε site, είτε είναι ουδέτερο, είτε δεν είναι ουδέτερο, είτε έχει φερετζέ του ουδέτερου, είτε δεν έχει το φερετζέ του ουδέτερου και είναι πραγματικά ουδέτερο, έχει από 3-4 blogger που περνάνε συγκεκριμένες γραμμές, σχολιάζουν συγκεκριμένα πράγματα προς όφελος, όχι με κάτι ύποπτο, μην το πάει όλοι στο ύποπτο το μυαλό σας, προς όφελος της ομάδας που αγαπούν ή της ομάδας που υποστηρίζουν. Όχι ότι δεν υπάρχουν συμφέροντα, σας βγάλω και τρελούς, υπάρχουν και συμφέροντα στο, και στο χώρο το δικό μας και πολύ μεγάλα μάλιστα. Αλλά σας αναφέρω ότι αυτή λοιπόν η φωνή του Άρη, του Αριανού, δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται, έχει εκλείψει. Αν όχι ολοκληρωτικά, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και πρέπει να υπάρχουν φωνές. Ωραία τα λέμε εδώ στο Λίμπερο, ωραία τα λέμε στο Λαμπαουτάρης, αλλά το να τα λέμε μόνο μεταξύ μας, παιδιά, δεν έχει καμία ουσία. Γιατί αν είχε ουσία και αν η παρεμβατικότητα υπήρχε μόνο μέσω των τοπικών μέσων ενημέρωσης, τότε πάρα πολύ απλά δεν θα σπαταλούσαν εκατομμύρια ευρώ ούτε ο Μαρινάκης, ούτε ο Σαβίδης, ούτε ο Αλαφούζος για να δημιουργούν μέσα ενημέρωσης και να ελέγχουν μέσα ενημέρωσης. Και το παιχνίδι πλέον είναι μεγάλο. Το παιχνίδι δεν έχει να κάνει μόνο με τον αθλητισμό, με τον Άρη, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Έχει να κάνει και με την πολιτική. Και βλέπετε ότι τα συμφέροντα είναι συνυφασμένα πλέον με συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα. Οπότε, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν παντού φωνές κυτρινόμαυρες σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Μια ανακοίνωση βλέπω εδώ από τους ιερολογίτες, τι λέει. Ευχές είναι, ωραία. Και για τα εισιτήρια για το μάτς του Σαββάτου. Α, χαμένη αυτή είναι. Ναι, εντάξει. Έτσι έγραφε η ανακοίνωση. Δηλαδή, άτομα το κάνω εγώ αυτό το λάθος που το είδα, ας πούμε, και λέω όχι, θα πούμε ότι τους χαρακτηρίζουν κάπου. Να ξέρεις ότι πλέον στα media λάθη κάνω όταν θέλω. Τι έγινε? Τίποτα. Όσοι το άκουσαν, το άκουσαν. Δεν άκουσα γι' αυτό. Είπες γι' αυτό το λάθος και τα λοιπά. Σου λέω λάθη στα media κάνω όταν θέλω. Μάλιστα. Ή όταν ξυπνάει μέσα μου στραβωστό μυστρία. Ναι, είναι και αυτό. Που συχνά ξυπνάει τώρα τελευταία. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν. Τρία εισιτήρια FM και έχουμε. FM και ένα όνομα τεπώνυμο. Αποκαταστάθηκε το θέμα το δίκτυο, βλέπω εδώ πέρα σε μένα, γιατί ο Χρήστος μου είχε. Ναι, είχα. FM και ένα όνομα τεπώνυμο στο 54526. Λίγο πριν τις 6.30 θα κάνουν την κλήρωση. Τρεις από εσάς θα πάνε κούτρα στο Κλεάνθης Βικελίδης το Σάββατο. Τι εκφράσεις είναι αυτές? Κούτρα. Βεβαίως. Θα πάνε με τη συνδρομή του Λίμπερο της καρδιάς μας. Εντάξει, εννοείται. Δεν τους βάλα πληρώσουν κιόλας. Αυτό σου λέω. Θα δούμε. Μετά στις 5.30 θα αναφέρουμε και τα τελευταία νέα από την ομάδα, η οποία οδεύει με μία απουσία προς το μάτι του Σαββάτου, καθώς ο Τόνος δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα. Το χτύπησα πάλι γάμπες. Τι να κάνουμε. Δεν. Δηλαδή, ο Ατρόμητος τον θέλει. Και αύριο να μπει. Δύσκολα. Ο Ατρόμητος τον θέλει. Ο Αργεντινός. Κοιτάξτε και με Ντουρμισάη τώρα τι να τον κάνω, ρε φίλε. Φυσιολογικό είναι να αποκλειστούν κάποιοι τέτοιοι παίκτες. Φυσιολογικό είναι να αποκλειστεί λοιπόν αυτός ο οποίος δεν έχει κάνει τις προπονήσεις. Ναι, ο Ντουρμισάη θα είναι στην αποστολή. Αξι, τώρα η δεκάδα είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά στην αποστολή θα είναι ο 23χρονος επιθετικός. Ίσως είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Το έχουν διαπιστώσει και αυτό και οι άνθρωποι του Άρη. Τα μέλη του τεχνικού team αυτές τις πρώτες μέρες που δίνει καθημερινά το παρόν στους προπονήσεις, το περασμένο Σάββατο κιόλας.
Το θέμα είναι να μπει στο κλίμα της ομάδας, να μπει εισαγωγικά στη φιλοσοφία του Ένινγκ, στα αγωνιστικά πλάνα του Γερμανού, σε αυτά που θέλει να τον τουρμισάει ο Ένινγκ μέσα στο γήπεδο. Αποστολή θα είναι, είπαμε, δεκάδα. Ψιλορίσκο, εγώ το θεωρώ, να σου πω την αλήθεια. Δεν το αποκλείω σαν έκπληξη αν γίνει τελικά. Ρίσκο, γιατί το θεωρείς? Γιατί η Χρήστα δεν έχει μια εβδομάδα προπονήσεων στην ομάδα. Άρα είναι το απρόβλεπτο στοιχείο στην Ελλάδα. Δεν έφερε έναν παίχτη από το Μεξικό, Χρήστα. Θα έφερε τον Ντουρμισάη που είναι γνωστό στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν... Πόσο γνωστό είναι στα σχέδια του προπονητή στα του ΠΑΟΚ? Στα σχέδια του προπονητή του ΠΑΟΚ. Ναι. Άμα θέλει λοιπόν ο προπονητή του ΠΑΟΚ, μπαίνει στο Y-Scout του Χρήστα και πατάει φιωρή Ντουρμισάη και βλέπει 2 ώρες βίντεο του Ντουρμισάη. Με τον Πανιόνιο. Με τον Πανιόνιο, ναι. Τον Πανιόνιο. Έχει καμία σχέση με αυτό που μπορεί να τον εφηνιδιάσει? Αν υπάρχει ένα στοιχείο που μπορεί να εφηνιδιάσει τον ΠΑΟΚ, ποιο είναι? Ένα. Θεωρητικά ο Ντουρμισάη. Θεωρητικά. Δίπλα στον Ιντέγε. Ναι. Εκτός να παίξει ο Λάξον, θα δούμε. Εκτός να παίξει 4-2-3-1, Χρήσανθε. Αν παίξει ο Ντουρμισάη όμως, φίλε. Αν υπάρχει ένα πράγμα απρόβλεπτο. Ένα πράγμα που δεν έχει δουλέψει στην προπόνηση του. Όπως το λένε. Ο Φερέιρα λέγεται, πώς λέγεται ο κύριος συνάδελφος. Φερέιρα. Αυτός. Φερέιρα. Ποιο είναι? Κύριος συνάδελφος λέει. Ποιο είναι? Ντουρμισάη. Γιατί, λοιπόν, γιατί λοιπόν να μην τον εφηνιδιάσω? Εγώ θα παίζα 4-2-3-1 σε αυτό. Άσε τι θα παίζεις. Εσύ είπαμε ότι είσαι άμπαλος. Να γεμίσω τον άξονα. Ναι, να γεμίσω τον άξονα. Ποιον? Να γεμίσω τον άξονα μου θέλω σε αυτό. Και ποιος θα είναι ο τρίτος χαφ? Πιο μπροστά. Η επιστροφή. Ποιος? Το πιο σταθερό σου παίχτη τον τελευταίο χρόνο. 1,5 χρόνο. Ο Ντιγκινί. Αλλά δεν θα γίνει, πιστεύω. 3-1. Άρα θα αφήσει έξω τον Λάρσον, να βάλει την κοινή από πίσω, τον Γκάμα τη μία πλευρά και τον Φάουστα από την άλλη. Για να γυρίσει πίσω και να μαρκάρει κιόλα τον κοινή που το κάνει αυτό. Ποιο να μαρκάρει, στο κέντρο. Να γυρίσει, να δίνει βοήθεια στο μαρκαρίσμα. Τον κοινή το κάνει αυτό. Περισσότερο από τον Λάρσον. Ναι. Ναι. Δεν το χάλασε. Δεν με ενοχλεί η συγκεκριμένη. Απ' την άλλη μπορεί να παίξει με τον Ντουρμισάη. Και αυτό γυρίζει και μαρκάρει. Δεν είναι το ίδιο νομίζω. Πού το ξέρει? Το τον έχει μελετήσει με τον Πανιόνιο. Δεν είναι το ίδιο. Άλλο ποδόσφαιρο. Ο Ντιγκινί έχασε 3 προπονήσεις στην εβδομάδα, ενώ ο Ντουρμισάη όχι. Ο Ντουρμισάη έχει χάσει προπονήσεις. Ο Ντιγκινί γι' αυτό σου είπα ότι δεν είναι πολύ πιθανό. Ο Ντουρμισάη θα παίξει ίσως για πρώτη φορά σε ομάδα η οποία θα έχει τον πρώτο ρόλο μέσα στο γήπεδο. Δεν σου λέω τώρα για το παιχνίδι του Μπάου γενικά. Γιατί όλες τις προηγούμενες ομάδες, το Πανιόνιο, η Λαμία. Εντάξει, στο Βέλγιο δεν πολύ αγωνίστηκε κιόλα. 7-8 μάτσε έπαιξε. Είχα το δεύτερο ρόλο μες στο γήπεδο. Όταν όμως ένας ποδοσφαιριστής με την ομάδα που έχει δεύτερο ρόλο τις τρεις φάσεις, τις δύο τις κάνει γκολ, αυτό δείχνει μια ικανότητα. Δείχνει ικανότητα. Αλλά υπάρχει μια λεπτομέρεια. Δεν θέλω να υποτιμήσω τον Ντουρμισάη. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλός επιθετικός. Ότι με αυτές τις ομάδες έβρισκε περισσότερους χώρους. Ναι, τώρα θα βρει περισσότερες πάσες. Σώρα σίγουρα θα έχει παίχτες που μπορεί να το δημιουργήσουν. Και ο Ντουρμισάη έρχεται να λύσει ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει ο Άρης της αποτελεσματικότητας. Και προσέξτε λίγο τη λεπτομέρεια, επίσης, το τραβήξαμε λίγο παραπάνω. Είτε παίζει με τον Ιντέγε, είτε παίζει χωρίς τον Ιντέγε. Είναι ένας φορ, καταρχήν είναι μικρό σε ηλικία. 23. Είναι ένας φορ, ο οποίος μπορεί να παίξει και ως δεύτερος. Κάτι που αυτομάτως θα σου δώσει τεράστιο ύψος. Ο Άρης, το έλεγα και το πρωί, είναι μια ομάδα με κοντοπίθαρους. Ψηλώνει πλέον πολύ. Και ψηλώνει πάρα πολύ. Ναι, Ρόζ δεν ζήσει, του μισάει. Άμα πάει ο Ρόζ δεξιά. Ο Δελιζής στο κέντρο της άμυνας και τα λοιπά. Εκεί που στα στημένα πηδούσε ο Παπαδόπουλος, πλέον θα πηδάει ο Τσαλτίδης. Με είπε κοντό τώρα, αν δεν το έχετε καταλάβει. Σε είπα πιο κοντό από μένα. Δεν σε είπα. Δεν είμαι εγώ κοντός, χωρίς να είσαι πολύ ψηλός. Εγώ είμαι 91. Αυτό είδες, αυτό είναι το πρόβλημα. 1,72. Με 1,72 είσαι δηλαδή δύο πόντους πιο ψηλός από το Φεδατζίδη. Ναι. Είσαι κοντός άρα. Κάτι δεν είναι κακό να είσαι κοντός. Νορμάλι. Εσύ είστε ψηλή. Νορμάλ δεν είναι το 1,72. Νορμάλ είναι το 1,80. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Τους έχεις μετρήσει όλους. Άκου να σου πω κάτι. Τι? Η κόρη μου, ναι, την είδες προχθές. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι αυτή τη στιγμή 2 πόντους πιο κοντή από σένα και είναι 12 χρονών. Αλήθεια είναι αυτό. Άρα δεν είναι νορμάλ. Το νερό στο βαθύλα. Γέρι να είναι. Τι πίνουμε, φιαλωμένο πίνουμε. Φιαλωμένο. Το κλίμα. Έτσι. τα γονίδια. Τα γονίδια και αυτό βεβαίως. Όλα έχουν τη χρησιμότητά τους. Ο κοντός είναι πιο γρήγορος. Αλήθεια είναι αυτό. Επίσης νομίζω πεθαίνετε πιο μετά. Γιατί δεν φράζουν οι αρτηρίες σας και τα λοιπά. Αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Και έχουμε φάει τα πάντα αυτές τις μέρες. Αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Λέει. Ναι. Γιατί? Ξέρεις, γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Η δική μου η αρτηρία για να φτάσει στην καρδιά έχει να διανύσει, φίλε, 1,80. Ναι.
αν υποθέσουμε ότι πάει μέχρι εκεί. Η δικιά σου έχει να διανύσει ένα μέτρο. Πού είναι πιο εύκολο να φρακάρεις, τη διαδρομή του 1,80 ή του 1? Είναι η εκπομπή όλα για την υγεία. Είναι η εκπομπή τα πάντα όλα. Τα πάντα είναι όλα. All about Άρης. Εντάξει, υπάρχουν κάτι παίξει όπως ο Φετφατζίδης ή ο Πλατέλας που στέκομαι δίπλα τους όντως και νιώθω πολύ καλύτερα, είναι αλήθεια. Ναι, αλλά δεις τι παιχτάρε ο Φέτφα. Αλήθεια. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό αν ήταν 90. Αν μπορούσε να το κάνει αυτό ενώ είναι 90, δεν θα ήταν ο Φετφατζίδης, θα ήταν ο Ρονάλντο. Παιχτάρε ο Φετφατζίδης, Χρυσανθέ. Ναι. Επειδή κάποιοι δεν τον θέλανε γι' αυτό. Τι, το είπα, πάλι δεν θα λες. Τα είπες αυτά. Δικαίως Διαμαντόπουλου. Σε αυτό όντως. Κόλλησες λίγο σε αυτό. Σε αυτό όντως. Είναι, εγώ το φιλέ, λέω πάντα το σωστό, ναι. Κάνω πάντα την κριτική που πρέπει. Ναι. Επέμενε. Και μπράβο του. Αυτός μπράβο. Ο Καρυπίδης. Και ο Καρύπ επέμενε πολύ. Έτσι. Γιατί αν δεν επέμενε ο Καρύπ. Καλά, αν δεν ήταν ο Καρύπ να το δώσει την Τριακοσάρα. Δεν θα. Α, επέμενε ο άλλος. Ναι, ναι, ήταν. Και για άλλους επέμενε των 300. Σωστό. Και, σωστό. Σωστό. Έναν, σε έναν τον εμπιστεύτηκε. Πάρε τον Ντουάρτε, θα τον πουλήσουμε 2 εκατομμύρια του χρόνου. Πουλήσουμε 2 εκατομμύρια. Να μην πω τι. Ναι. Τέλος πάντων. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα τα πούμε κι αυτά. Λοιπόν, FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 για 3 εισιτήρια του αγώνα του Άρη με τον ΠΑΟΚ. Θα πάμε στο break και όταν επιστρέψουμε θα σας πούμε περισσότερα πράγματα και για το πώς προετοιμάζεται η ομάδα. Έτσι. Να συζητήσουμε λίγο αγωνιστικά, να δούμε και με το διαιτητή τι γίνεται. Κάτσε, περίμενε πριν πας στο break. Κάτσε. Τι? Να κάνω μια τελευταία ανανέωση. Η ώρα 11 το βράδυ. Θα το βγάλουνε. Καλά, είναι δυνατόν τώρα. Όχι τίποτα, 16η αγωνιστική. Δεν έχει αρθεί το κόλλημα των διαιτητών ακόμα. Δεν το έχω διαβάσει πουθενά ότι έχει στείλει. Τυπικό ξέρεις. Δεν είναι αυτό. Ούτε τυπικό. Πρέπει να στείλουν το mail, άμα δεν το στείλανε. Έχει πειρά δημοσιοποιηθεί. Δημοσιοποιηθεί. Εδώ έχει δημοσιοποιηθεί η κάθε επιστολή του κάθε διαιτητή προς τους συναδέλφους. Αυτό. Τάσος Σιδηρόπουλος. Σιδηρόπουλος. Το έχουν αυτοί. Ο Τάσος Κάκος και Τάσος Σιδηρόπουλος. Αφού είναι διεθνής. Είναι αμυστή κι αυτό. Η πυροσβεστική, μια έρευνα δεν πρέπει να γίνει. Για το πώς Κυριακές και Δευτέρες ο αμυστή Τάσος Κάκος φεύγει και πηγαίνει. Έχει πάρει άδεια άνευ αποδοχών. Έχει πάρει άδεια μεταποδοχών. Αν πιάσει καμιά φωτιά, χτύπα ξύλο στην Κέρκυρα, θα πάει να. Συμμετέχει ή δεν συμμετέχει ποτέ. Να μιλάς καλύτερα γιατί αν υπάρχει ένας τίμιος ζητής στην Ελλάδα είναι αυτός. Αυτό είπε ο Τάσος Κάκος. Εγώ λέω ότι υπάρχουν. Και το και το βγάζω. Άλλοι τίμιοι διαιτητές. Του πολεμάτε. Γιατί το και είναι συνδετικό, ξέρεις. Συνδέει το προηγούμενο με το επόμενο. Είναι εκπληκτικό το ότι είμαστε ακόμα. Είμαστε, έχουμε φτάσει 6 παρά και δεν έχουν βγει οι διαιτητές. Δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνουν. Πραγματικά. Μαγειρεύουν, Νίκο. Μαγειρεύουν, ε. Μαγειρεύουν. Κάτι μύρισε γι' αυτό. Μαγειρεύουν, Νίκο μου. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα να δούμε τι μαγειρεύουν. Μπορείς να βάζεις το ίδιο χάλι που βάζεις το πρωί και το απόγευμα. Όχι. Μάλιστα. Το Τζόνι αυτόν. Λοιπόν, μην ξεχνάτε την κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν τις 6.30. Τρεις εισιτηριάρες, ωραίες και μπάρικες. Ναι. Για δώσε λίγο χάλι να σου πω κάτι. Το θυμίθι. Τώρα το θυμίθι, όση ώρα σαλιάρεις έξω λίγο. Με τις γκόμενες. Λοιπόν. Τώρα το θυμήθηκε. Θε τίποτα άλλο να ξανακλείσω. Όχι, όχι. Εντάξει. FM και ενώνομα τεπώνυμο στο 54526. Για την κλήρωση θα κάνουμε λίγο πριν τι 6.30 3 εισιτηριάκια για το ντέρμπι του Σαββάτου του Κλάνη Βικελίδη. Ήδη από σήμερα έχει ξεκινήσει πάλι η διάθεση των εισιτηρίων. Όχι μόνο από την μπουτίκ βέβαια, αλλά και από τα εκδοτήρια του γηπέδου. Σωστά μιλά. Γιατί είναι και μεγάλη ζήτηση φυσιολογικό και γι' αυτό σωστά, ορθώς οι άνθρωποι της ΠΑΕ έκαναν ότι πρέπει να ανοιχτά και τα εκδοτήρια για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Είχαν φύγει αρκετά και πριν βέβαια. Ασχέτως που ήταν στον αέρα το παιχνίδι. Εντάξει, δεν είπα ότι φύγανε περισσότερο. Σήμερα έγινε ένα χαμός. Αλλά το μεγάλο του ξεκίνησε από σήμερα και θα συνεχιστεί. Και το μεγάλο του είναι τώρα. Ναι, που τελειώνει ο κόσμος από τις δουλειές. Ναι. Και θα συνεχίσει νομίζω και αύριο. Αύριο θα γίνει σκοτωμός. Επιστεύω ότι sold out θα έχουμε. Λογικά. Προς τα εκεί πάει, ναι. Προς τα εκεί πάει η δουλειά και είναι καλό για να μπουν και ωραία ζεστά χρήματα στα ταμεία της ΠΑΕ. Σε έναν μήνα όπως ο Γενάρης που έχει αποδεσμεύσει και μεταγραφές, το χρήμα είναι πάντα καλοδεχούμενο. Και όταν πρέπει να διαχειριστεί και αποζημιώσει ποδοσφαιριστών όπως ο Ντουάρτ ενδεχομένως. Το χρειάζεσαι λίγο, λίγο παραπάνω είναι η αλήθεια. Θα τα πληρώσει αυτό που τον έφερα. Σωστό. Λοιπόν. Ναι. Ενδεκάδα.
Να μην τον μπερδέψουμε το. Ναι, λάθος θα πεις, δεν πιστεύω. Αμπίφερα, λοιπόν, ωραία. Τσιλιγκύρης. Είπαμε. Τσιλιγκύρης. Μαρμαρίδης ο δεξιάκρο της άμυνας, ο μικρός. Δίνουμε ευκαιρία στα παιδιά. Σεγγέργης αριστερό. Εντάξει, Σεγγέργης. Αυτός που δεν σε αρέσει. Τι δεν μ' αρέσει. Το επίθετό του. Ο Μπαγκαλιάνης με το Σόουζα στα στόπερ. Για μιλά λίγο, ναι. Ναι, λοιπόν, τι άλλους, ποιους άλλους έχουμε, περίμενε. Ξεκίνα να τα λες. Λοιπόν, μια πολύ εναλλακτική εντεκάδα. Μπακούτσης με Ντουάρτε στα χαφ. Ξέρετε, ποιους μπορούμε να βάλουμε. Έχουμε πολύ επιλογές εκεί, αλλά εντάξει, πιο πρωτοκλασάτες είναι η αλήθεια. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε λίγο. Ο Άρης πλέον μετράει αντίστροφα. Από σήμερα για το μάτι του Σαββάτου. Αύριο θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με μεγαλύτερη σιγουριά, νομίζω, για την εντεκάδα. Δύσκολα θα αλλάξουν πράγματα. Νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει να κάνει με την επίθεση και ποιες θα είναι οι επιλογές εκεί πέρα του κύριου Ένινγκ. Εγώ, όπως είπα και πριν, δεν σημαίνει ότι θα το κάνει κιόλας ο Γερμανός. Εγώ το σύστημα θα το άλλαζα σε αυτό το μάτσο, να σου πω την αλήθεια. Με ένα 4-2-3-1 ώστε να γεμίσω και περισσότερο τον άξονα και να προσθέσω και έναν εξτρά παίχτη που βοηθάει πολύ στα μαρκαρίσματα. Όχι ότι ο Λάρσον δεν το κάνει. Απλά ο Λάρσον, αν έχει και τις επιστροφές, είναι συγκεκριμένος ο χρόνος που μπορεί να αγωνιστεί στο παιχνίδι. Ο Ντιγκινί το έχει περισσότερο αυτό, αλλά ο Ντιγκινί είναι και ένας παίχτης που, όπως είναι και γνωστό, έχει χάσει κάποιες προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα. Δεν το λες 100% έτοιμο. Θα είναι στην αποστολή λογικά ο Γάλλος. Αλλά το γεγονός ότι έχει χάσει κάποιες προπονήσεις μέσα στις προηγούμενες μέρες το αφήνει και λίγο πίσω όσον αφορά τη διεκδίκηση μιας θέσης στην εντεκάδα. Στην άμυνα νομίζω ότι είναι περισσότερο ξεκάθαρα τα πράγματα μέσω αμυντικά. Αξιοκουέστα θα είναι στο τέρμα. Ο Ρόζ πιθανότατα θα είναι πάλι στο δεξιάκρο της άμυνας αντί του Σούντγκρεν. Και επειδή τα πηγαίνει καλά σε αυτή τη θέση, τα τελευταία δύο μάτς που τον έχει χρησιμοποιήσει ο Ένινγκ, δηλαδή με τον Βόλο και με τον Παναθηναϊκό. Αλλά υπάρχει και ένας αντίπαλος, μια πολύ δυνατή αριστερή πλευρά όπως είναι ο ΠΑΟΚ, και χρειάζεται τον Ρόουζ εκεί και να απελευθερώσει και λίγο παραπάνω το Φετφατζίδη. Ο ΠΑΟΚ όμως μπορεί να μην έχει τον Καντούρι εκεί. Μπορεί να έχει τον Βιρίνια. Εντάξει. Έχει όμως και τον Γιαννούλη. Μπάκινο ο Γιαννούλης. Ναι, έχει πολλά ανεβάσματα. Έχει πολλά ανεβάσματα. Με Φετφατζίδη θα έχει πολλά ανεβάσματα ο Γιαννούλης. Πολλά ανεβάσματα. Θα υπάρχει μια ωραία διαγώνια κάλυψη τα χαφ. Δεν νομίζω να έχει πολλά ανεβάσματα με Φετφατζίδη. Τόσο απέφε Φετφατζίδης από τα αριστερά. Δεν θα έχει ανεβάσματα ο Μάτος τότε. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Εδώ υπάρχει. Δεν είναι συνηθισμένο το μάτσο αυτό. Ναι, το έχει ιδιαιτερότητες. Απλά σου λέω ότι ο Ρόουζ είναι νομίζω μια πολύ καλή επιλογή. Πόσα ανεβάσματα έχει ο Γιαννούλης στο Καραϊσκάκι. Δεν το είδα εκείνο το παιχνίδι. Παίζαμε εμείς εκείνη την ώρα. Ήταν μετά βασικά από δικό μας παιχνίδι που ήμασταν στο Βιγελίδης. Γι' αυτό. Εγώ το είδα. Ωραία. Ο Ρόζ πιθανότατα θα είναι στα δεξιά. Αν παραμείνει εκεί ο Γάλλος, τότε Δελιζής Βέλε θα είναι στα στόπερ. Και ο Κόρχουτς αριστερά. Σταθερά, έτσι και πέρα άλλη επιλογή δεν έχει. Να πάει ο Σούντγκρεν δεξιά και να παίξει Ρόζ με Δελιζής ή Ρόζ με Βέλεθ, υπάρχει. Ρόζ με Δελιζήσει. Ρόζ με Βέλεθ. Και να μείνει ο Βέλεθ εκτός. Δεν μιλάω καλά ελληνικά. Είπα Ρόζ με Δελιζήσει ή Ρόζ με Βέλεθ. Και ο Βέλεθ πού να πάει. Άντε πάλι. Περίμενε. Ρόζ με Δελιζήσει ή Ρόζ με Βέλεθ. Α, και να πάει ο Σούντγκρεν. Θεωρώ δύσκολο να σου πω την αλήθεια. Γιατί. Γιατί φαίνεται ότι δεν υπάρχει πλέον τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Σουηδού. Τον έφαγε δηλαδή κι αυτόν. Δεν τον, εγώ τον έφαγα. Εγώ τον έφαγα. Εγώ τον έφαγα. Εγώ τον έφαγα. Ποιος ήταν. Τον έφαγες, δηλαδή. Μόνος του φάγονται. Πάει κι αυτός. Εσύ ποιο θα εμπιστευόσαι στα δεξιά χρήση να σε αυτό το μάτς. Το Σόουζα. Το πήγες και σε άλλο τώρα. Ουγκο Σόουζάρα. Τρία χρόνια κλείνει το Γενάρη αυτό. Θα καταστήσει. Μάλιστα. Δύσκολο. Σόουζα με Βιερίνια. Ναι. Το σηκώ στον αέρα. Σωστό. Α, θα σηκώσει ο Ρόγκο. Σόουζα πάει την άλλη πλευρά που έχει και τον κολλητό του να παίζει από εκεί. Κολλητό του, βασικά φίλο του, εντάξει. Κολλητό του, γιατί ναι, το άλλο. Έχω πολύ καλή, είναι πολύ καλή φίλη. Εντάξει, εκτός αποστολής. Λοιπόν. Στα χάφα, τη στιγμή που και ο Τόνσο είναι πιθανότατα off, είναι πιο ξεκάθαρο το προβάδισμα του Ματίγια για να παίξει μαζί με τον Σάσα. Χρειάζεται βέβαια τον Ματίγια, δηλαδή και ο Τόνσο ήταν 100% υγιής. Νομίζω ότι ο Ματίγια το χρειάζεται περισσότερο σε αυτό το match, διότι πρέπει να κρατήσει μπάλα. Πρέπει να βγαίνει βέβαια και γρήγορα μπροστά από Ματίγια, δεν το έχει αυτό τόσο πολύ. Δηλαδή το να βοηθάει στη γρήγορη πρόθεση του παιχνιδιού. Αλλάζει μπάλα σε δεύτερο, τρίτο, τέταρτο χρόνο πολλέ φορέ και είναι κάπω εκνευριστικό. Αλλά έχει πολύ καλά χτυπήματα στα στημένα και τα χρειάζεται αυτά. Σε ένα παιχνίδι, σε ένα ντέρμπι που
πολλές φορές τέτοια παιχνίδια κρίνονται στις λεπτομέρειες. Τώρα από εκεί πέρα στην επίθεση, εντάξει, υπάρχουν σταθερές Φετφατζίδη και Γκάμα και του Ιντέγιο φυσικά. Και από εκεί πέρα να δούμε αν θα επιλέξει ο κύριος Σένινγκ τον Λάρσον, που είναι σταθερά στις τελευταίες αγωνιστικές μαζί με τον Ιντέγιο μπροστά στο 4-4-2 και όχι 4-4-1-1, γιατί παίζουν στην ευθεία της περιοχής σε μεγαλύτερη διάρκεια των αγώνων. Ή αν θα κάνει, θα λέγαμε, την έκπληξη, γιατί η έκπληξη θα είναι, όχι τόσο μεγάλη, αλλά θα είναι να χρησιμοποιήσει από το ξεκίνημα το Φιωρίν Ντουρμισάη για να γεμίσει την αντίπαλη περιοχή. Εδώ η απόψη δίστατο, ο καθένας μπορεί να το δει με τον δικό του τρόπο. Από τη μια, έχει έναν παίχτη ο οποίος έχει ταχύτητα, μπορεί να βγει καλύτερα στο χώρο από ότι Ντουρμισάη, σίγουρα ο Λάρσον. Απ' την άλλη, έρχεται ένας ποδοσφαιριστής που δεν έχει πολλές προπονήσεις στα πόδια του με τη νέα του ομάδα. Μόλις το περασμένο Σάββατο ξεκίνησε να κάνει προπονήσεις ο Ντουρμισάη, αλλά είναι ένας κλασικός φορ. Ένας παίχτης που για το ύψος του έχει μια αλφα ταχύτητα, για το ύψος του πάντα μιλάμε, δεν είπαμε ότι είναι και ο Usain Bolt. Okay. Και θα συγκροτήσει ένα δίδυμο με τον Ιντέγε, το οποίο θα ταλαιπωρήσει αρκετά, είναι αλήθεια, τα αντίπαλα στόπερ. Αλλά υπάρχει πάνω δεδομένο, και θα το ξαναπώ, το ότι δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ μαζί. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Ωραία. Πες μου λίγο κάτι, Νίκο, γιατί αυτό το χρησιμοποιείς συχνά πυκνά. Πόσες φορές έχουν παίξει μαζί ο Βαρέλα με τον Ίγκασον? Στα τελευταία, όχι. Μία. Μία, εδώ πέρα μας ενημερώνουν. Δεν έχει άλλη επιλογή. Δεν έχει άλλη επιλογή. Και? Δεν έχει άλλη επιλογή. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή? Δεν έχουν παίξει επιλογή. Ποτέ μαζί. Ο άλλος έχει την επιλογή του Λάρσον. Και βλέπεις να έχει καλή συνεργασία ο Λάρσον με τον Ιντέγε. Εγώ δεν σου είπα να μην παίξουν. Εγώ σου κατέγραψα ένα δεδομένο. Δεν αποτελεί πλέον, να ξέρεις, επιχείρημα το να μην έχουν παίξει ποτέ μαζί. Είναι καλός. Σου κάνει τη δουλειά. Είναι σε φόρμα. Υπάρχουν πολλά. Υπάρχει και αυτό, να ξέρεις. Να το βγάλει από το μυαλό του αυτό. Ναι, θα τον πάρω μετά τηλέφωνο. Βάλε τον Ντούρμι να καρφώσει τον γκολ. Θα τον πάρω μετά τηλέφωνο. Χα Ίνινγκ. Ευτυχώς εγώ παίρνω το μανιό και μετά λέω όλα. Μπράβο. Έχω μιλήσει με τον Αλεξάνδρο ποτέ. Θα τον βάλει, ρε, θα τον βάλει. Δυναστή γίνεται και δηλώσει την νόμο, παρατήρησα. Αύριο θα γίνει. Δύο μέρες πριν τα μάτια γίνονται συνήθως, γι' αυτό. Απλά τώρα πίσω, επειδή ήταν κάπως απότομα. Είναι Παρασκευή με Κυριακή, ρε φίλε, γι' αυτό γίνεται. Όχι, τότε. Έχουμε παίξει Σάββατο και έχουν γίνει Πέμπτη. Έχουν γίνει Πέμπτη σε κάπου που δεν ήταν αργία. Ναι, σε νορμάλ συνθήκες κιόλας, γιατί είχαμε αυτή την απόφαση τη τελευταία στιγμή στο βράδυ. Από τους... Δηλαδή τώρα θα παίξουμε Σάββατο, Τετάρτη, Σάββατο, Τρίτη. Τέσσερα μάτς σε 10 μέρες. Σάββατο παίζουμε τη Λάρισα. Ναι. Σάββατο και μετά Τρίτη με την Ξάνθη. Ναι. Καλή φάση. Καθάρισε το παιχνίδι στα πηγάδια. Ναι. Καθάρισε την πρόκληση εκεί, να τελειώνουμε. Ναι, τι να κάνουμε, 0-6. 0-3. Α, 0-3. 0-3. Καθαρίζουμε 0-3. Πω, καθαρίζω. Τι ώρα που θα περάσουμε. Να δούμε και τον καιρό. Και... Στην Ξάνθη. Ναι, ναι, ναι. Θα βρέχει σίγουρα. Θα... 9 ώρα το βράδυ. Θα βρέχει. Θα φυσάει, δηλαδή θα είναι σκότωμα. Κάτι σου πω τώρα εδώ. Σου πω εγώ τώρα, περίμενε. Όσοι ώρα ψάχνουν πίσω στον καιρό στα πηγάδια, τρία εισιτήρια για το Άρης ΠΑΟΚ FM και όνομα τεπώνυμο στο 54526. Ναι. Βλέπω ήδη έχετε στείλει αρκετή. Πηγάδια. Καλά, πηγάδια. Βάλε Ξάνθη, Ξάνθη. Ξάνθης. Πηγάδια. Όχι, Ξάνθη. Είναι τελείως διαφορετική, ναι, η θερμοκρασία. Ωραία, αυτή τη στιγμή έχει 6 βαθμούς και βρέχει. Κάτσε να την δω άλλη τι θα έχει. Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη. Την άλλη Τετάρτη. Τετάρτη, Τετάρτη. Μια χαρά. Μια καβάρα. Μείον 2. 8 μέχρι 0. Μια χαρά. Την ώρα του αγώνα είναι το θέμα. Το 8 είναι τώρα στο μεσημέρι. Το 0 είναι το χειρότερο. Το 0 είναι το βράδυ, κατάλαβα. Ναι. Ωραία. Θα έχει, εντάξει, θα έχει 0. Ωραία. Εξαιρετικά. Μέσα κάθεσαι, ρε αγόρι μου, δεν θα κάθεσαι έξω. Καλά, ταμπού δεν είναι ότι έχει και θέρμανση. Πρόγνωση 10 ημερών. Ορίστε. Στο βάλω ακριβώς, φίλε. Φίλος ο Γιάννης λέει Φορ Τζον Ιμπεχ. Πού τον θυμήθηκε, ρε. Όχι Ιμπεχ, Ιμπε. Εγώ Ιμπε που είχε κάνει και ένα συνάδελφο μια σελίδα σε μια εφημερίδα της πόλης και δεν το έβαλε ποτέ. Όχι, το είχε βάλει βασικά. Τι εννοεί, Στάθη μου, οι λεπτομέρειες για Ντουρμισάη ποιες είναι? Τι εννοεί λεπτομέρειες? Πόσα λεφτά δώσαμε στον Ολυμπιακό? Πόσα λεφτά θα δώσουμε? Δώσαμε και θα δώσουμε. Εγώ νομίζω ότι είναι 200 συν 200, αν έχω σωστή πληροφόρηση. Απλά, παραδείγματο. Πώς? Απλά. Δεν νομίζω ότι είναι απλά. Τον πόνε από πόστο. Ενώ θα μπορούσε να κάνει ό,τι κάνουν άλλες ομάδες. Τον πάρει δανεικό και να. Λέμε ότι τον πήρε δανεικό και να πουλάμε τρέλα. Αλλά επειδή ο Άρης είναι Άρης, δεν κάνει αυτά που κάνουν άλλες ομάδες και γι' αυτό ακριβώς πόνε από πόστο. Καλά, δεν είσαι.
Να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Κάποιο, και γεμίσω το γήπεδο. Κάποιο τίμημα πρέπει να το πληρώνεις. Γεμίσω το γήπεδο να. Άσχετα αν η προπαγάνδα υποστήριζε ακριβώς το αντίθετο. Εντάξει, τέλος. Πολλές φορές μπαίνει στη διαδικασία να πεις ότι ας τον πάρω έτσι, γιατί έτσι κι αλλιώς το ψέμα θα βγει διαφορετικά. Είναι πάντως και ο Ντουρμισάη ένας παίχτης, ο οποίος μπαίνει στην κατηγορία εκείνων που θεωρούνται που λένε του Καρυπίδη και του πιστεύει πάρα πολύ. Και φάνηκε και από το σχόλιο το οποίο έκανε στην ανάρτηση της ΠΑΕ όταν ανέβηκαν οι πρώτες φωτογραφίες από την πρώτη προπόνηση του Ντουρμισάη, που δεν ανακοινώθηκε ακόμα. Σου είπε, τώρα θα ανακοινωθεί. Ναι, θα ανακοινωθεί και αυτό. Σήμερα νομίζω θα ανακοινωθεί. Σήμερα ή αύριο θα ανακοινωθεί. Εντάξει. Πρόβλημα με τον Ντουρμισάη. Ναι, λέει, το έδειξε δηλαδή ότι μπαίνει και αυτό μέσα σε ένα γκρουπ παιχτών, α πούμε, όπω είναι ο Μαρτίνε για παράδειγμα, που είναι σταθερά που λένε άσχετα δεν πηγαίνει καλά, είναι που λένε πρόεδρο συγκεκριμένο. Και μπαίνει και κάνει γκολ το Σάββατο. Μακάρι. Ντουρμισάη. Μακάρι. Εντάξει. Θα δούμε. Είναι ένα παιχνίδι με πολλές ιδιαιτερότητες. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλα είναι ανοιχτά. Είναι ένα ντέρμπι. Και ο Άρης θέλει τη νίκη πρώτα για βαθμολογικούς λόγους και για να ισχυροποιήσει τη θέση του όσον αφορά την παρουσία της πρώτη εξάδα. Διότι αν πάρει αυτό το μάτς, το οποίο είναι ένα παιχνίδι που όταν ξεκινάει η σεζόν λέει ότι υπάρχουν κάποια μάτια τα οποία είναι εκτός προγράμματος, δεν τα υπολογίζεις. Τα ντέρμπι ειδικά, όπως κάνουν όλοι. Αυτό δεν είναι εκτός προγράμματος, κάνεις λάθος. Τα ντέρμπι σου λέει, όλα τα ντέρμπι. Ναι, δεν είναι ένα μάτς. Πάρω στην έδρα μου τρεις βαθμούς. Δεν είναι ένα μάτς το οποίο λες με το Βόλο στο Βικελίδης που λες εντάξει θα το πάρω. Εντάξει, δύσκολα, με τη Λάρισα έλεγες θα κερδίσεις και έχασες. Εκείνο ήταν έκπληξη, εντάξει, οκ. Okay. Αφού ο Ρος δεν μπορούσε να κάνει κουμάντο. Το Άρης, Πάοκ, ο Άρης θεωρεί θα το πάρει και το Πάοκ Άρης θεωρεί ο Πάοκ θα το πάρει. Όταν κάνει το. Όλα θεωρείς ότι θα τα πάρεις. Όχι, δεν θεωρείς όλα. Εντάξει. Το Άρης Παναθηναϊκός στο μπάσκετ δεν θεώρησε να το πάρει. Α το μπάσκετ, ρίχνει τώρα. Μην πας εκεί πέρα. Είναι άλλη ιστορία εκείνη. Είναι άλλη κατάσταση. Τώρα μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Α το μπάσκετ. Α το μπάσκετ μπασκετικούς. Λοιπόν. Το θέλει πρώτα για όσον αφορά την προσπάθειά του να είναι στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας και θα είναι ένα πολύ σημαντικό τρίποντο να καταφέρει και το πάρει. Εντάξει, από εκεί πέρα φυσικά είναι το γόητρο και όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνονται σε ένα παιχνίδι όπως αυτό του ερχόμενου Σαββάτου. Λοιπόν, φτάσαμε 6. Θα πάμε στο διάλειμμα. Μαζί μας φυσικά Γιαννόπουλος Σέρβις. Καλείτε στο 2310-751-933 24 ώρες το 24ωρο και το κινητό συνεργείο του Γιαννόπουλου είναι εκεί για εσάς για να βάλει μπρος το φορτηγό σας. Πάμε στο break, Χρύσανθε, και επιστρέφουμε με το τελευταίο κομμάτι. Ωραία, το έπαιζε, φίλε, εμείς το βάλαμε. Για να πάμε. Αφού είσαι τον ώρα μπικι να πούμε. Τι να με. Ορίστε. Μπλίνκι, μπλίνκι. Μας έφαγες πια. Άρμα πια ο... Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. All About Aris on Air στον Λίμπερ 107,4. No referee. Ακόμα όχι. Πρώτη εκπομπή για το 2020. Θέλω να ρωτήσουν κάπου. Εντάξει, μπορώ να βάλω αυτόν. Δεν έχουν βγει ακόμα. Δηλαδή είναι εκπληκτικό. Το ξεχάσαμε κιόλας. Πάνω στην κουβέντα. Με Skype συνεννοούνται. Δεν νομίζω. Κάτσε να δούμε. Κάτσε καμιά ανανέωση. Είδα τώρα εγώ. Τίποτα. Όχι. 16η αγωνιστική. 16η αγωνιστική. Σε ενημερώσω από το πρωί. Φίλε, δεν έχουν πάει αυτή τη ΣΕΠΟ να ξέρει. Δεν δουλεύουν. Έκπληξη. Δεν δουλεύουν τη ΣΕΠΟ. Α το κάνει το σπίτι. Πού? Να μπει στο διαχειριστικό. Είναι στο βουνό τώρα. Στο Καϊμάκτσαλαν. Στο Καϊμάκτσαλαν. Ναι. Α πει στο διαχειριστικό το σπίτι, α το ανεβάσει. Ορισμοί. Δεν γίνεται. Α ανεβάσει εγώ τέτοιο Περέιρα. Τρία εισιτήρια. Άρης ΠΑΟΚ. FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526 για ένα τεταρτάκι ακόμα. Ναι. Αύριο τα εισιτήρια, παιδιά. Βλέπω. Να πάρετε από τη Μαριλή. Και από το Θόδωρο Καρυπίδη και άλλα ενάρτηση για το Άρης ΠΑΟΚ. Έχει. Ναι, ναι. Δεν γράφει κάτι, απλά έκανε τον πρόεδρο. Ήρθε στο γήπεδο. Θα έρθει στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Όχι, δεν είναι από το γήπεδο, είναι η αφίσα του αγώνα την οποία ανέβασε. Μάλιστα. Εντάξει. Ανέβασε χθες και μια αντίστροφη μέτρηση για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εντάξει, το περιμένει κι αυτός. Οκ. Εντάξει, είναι σημαντικό παιχνίδι και για τους δύο. Και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι αν περάσει από το Βικελίδης θα τερματίσει πρώτο στην κανονική διάρκεια. Εκτός αν χάσει τον Ολυμπιακό με στην έδρα του. Από εκεί και έπειτα νομίζω ότι και για τον Άρη είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Θέλει αυτή τη νίκη όπως είπες για να εδραιωθεί στην... Εγώ νομίζω θα περάσει και τον Όφη στα επόμενα... Αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ θα περάσει και τον Όφη στα επόμενα 2-3 μάτς.
Και παράλληλα θα πάει και με πάρα πολύ καλή ψυχολογία στον βασικό στόχο της ομάδας, που είναι το κύπελο. Άρα είναι και για τους δύο ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Σίγουρα και οι δύο δεν θέλουν να το χάσουν. Έχω την αίσθηση ότι και η ισοπαλία ο ΠΑΟΚ δεν θα έλεγε όχι, με δεδομένες τις απώλειες του Ολυμπιακού το τελευταίο διάστημα. Γιατί θα ξεκινήσει από μια αφετηρία, θα είναι ισόβαθμη και θα τον έχει στην Τούμπα. Ναι. Τον Ολυμπιακό. Βέβαια, θυμίζω ότι φέτος υπάρχει play-off. Οπότε, ό,τι και να κάνεις, και 5 βαθμούς μπροστά να είναι ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός ο ένας από τον άλλον, θα έχουν τη δυνατότητα στα play-off να το γυρίσουν κατά κάποιο τρόπο. Γιατί θα έχουν 6 διαθέσιμους βαθμούς στα μεταξύ τους μόνο παιχνίδια. Όχι πέρα από τα υπόλοιπα. Επίσης, δεν τελειώνει τίποτα αν ο Άρης είναι έκτος. Είτε είναι τέταρτος. Γιατί θα πρέπει να διατηρήσει την παρουσία του στην τετράδα, πεντάδα, εξάδα, ό,τι είναι τέλος πάντων. Εξάδα δεν βγαίνει με τίποτα. Μέχρι πέμπτη θέση βγαίνει. Αν πάρει το κύπελο κάποιος ο οποίος είναι από τους πρώτους 5. Θα διατηρήσει λοιπόν τη θέση του μετά από αυτά τα παιχνίδια που θα δώσει με τους υπόλοιπους 5. Τα 10 μάτσα. Άρα το ζητούμενο είναι αρχικά να μπεις. Εντάξει, δεν είπαμε να μπεις και να είσαι 15 βαθμούς από την τέταρτη θέση. Δεν μπορεί να την γυρίσεις. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Εντάξει, ναι. Δεν θα είσαι όμως. Δεν πιστεύω. Τι να πιστεύεις. Δεν πιστεύω να είσαι έκτος βασικά. Θα είναι πάρα πολύ κοντά οι ομάδες όλες αυτές. Και ο Άρης μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ έχει ένα δύσκολο παιχνίδι στη Λάρισα. Το οποίο σίγουρα δεν πρέπει να χάσει. Το ιδανικό θα είναι να το κερδίσει βεβαίως. Αλλά δεν θα πρέπει να χάσει στη Λάρισα. Και από εκεί και έπειτα έχει το μάτς με τον Ολυμπιακό, okay, και το πρόγραμμα γίνεται πολύ εύκολο θεωρητικά πάντα μετά. Είναι βατά τα παιχνίδια μετά για τον Άρη, απλά σοβαρός να είναι και να μην παρουσιάζει σημάδια αυτοκτονίας που τα έχει παρουσιάσει σήμερα σε αρκετές περιπτώσεις. Ο Άρης είναι η ομάδα η οποία δεν έχει χάσει την Τούμπα, δεν έχει χάσει το ΆΚΑ ούτε από την ΑΕΚ ούτε από τον Παναθηναϊκό. Και παρόλα αυτά έχει πετάξει βαθμούς με τη Λάρισα, με τον Όφη. Με τον Βόλο. Με τον Βόλο. Με τον Πανιόνιο. Έτσι. Έχει μόλις 2 ήττες εκτός έδρας. Με Όφη. Αλλά την ίδια στιγμή έχει και 2 ήττες εντός έδρας. Αλήθεια είναι αυτό. Που ανεβάζουν τις απώλειες κατά πολύ. Αυτή είναι η κατάσταση. Ο Σοφρόνης Αυγουστή. Τι είναι αυτός. Προπονητής Απόλλωνα Μεσού. Ναι. Κάθε καλός παίκτης ενδιαφέρει. Οι στόχοι έχουν εντοπιστεί, γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τη διοίκηση. Όταν κινείσαι να πάρεις ποδοσφαιριστές με αξία, είτε την κοινή λέγεται είτε οτιδήποτε άλλο, γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τη διοίκηση. Η διοίκηση να δώσει πολλά λεφτά για να τον πάρει, άμα θέλει. Μάλιστα. Αν μου πεις 6 μήνες, λέει, τελειώνει το συμβόλαιό του και τον παίρνει τζάμπα. Εντάξει. Επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον και το κάνω. Ναι. Okay. Εντάξει. Το επιβεβαίωσε, ρε φίλε, το ενδιαφέρον. Το ότι ενδιαφέρονται, ενδιαφέρονται. Άμα δώσει λεφτά. Ο Γάλλος το καλοκαίρι μένει ελεύθερος. Όπως μένει και ο Βέλεθ. Όπως μένει και ο Ματίγια, όπως μένει και ο Κουέστα, όπως μένει και ο Μπρούνο Γκάμα. Εντάξει, όλοι αυτοί υπό το Λάρσον, πολύ. Ο Τόνσο. Παίχτες, παιδιά, υπάρχουν. Το ζητούμενο είναι αυτοί που είναι τώρα να μην επηρεαστούν από το γεγονός ότι τελειώνει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι. Ο φίλος 779 δεν έχει μπαταρία το κινητό του Γιωργάκη και περιμένει ο Περέιρα. Σιδηρόπουλος και Σέζος τα φαβορεί. Πρέπει να μαγειρέψουν για το Ξάνθι Άρης του κυπέλου. Λέει καλή χρονιά. Α, ναι, παίζουν ρόλο και έχει και το κύπελο μετά. Ναι, γι' αυτό αργούμε. Στο κύπελο Χρήστα δεν θα έχει VAR. Όχι. Όχι. Στο κύπελο δεν έχει VAR και μπορούν να γίνουν. Ωραία. Βόργια. Τρομερά πράγματα. Βόργια μπορεί να γίνουν. Τώρα στο τελικό μπορεί να βάλουν ανάλογα με το ποιοι θα είναι. Στο τελικό. Γιατί δεν έχουν τα γήπεδα. Τώρα βέβαια στο Ξάνθι Άρης. Και στο Όφι ΠΑΟΚ θα έπρεπε να υπάρχει. Ναι, έχει μόνο υπάρχει. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο να μην υπάρχει. Σωστό. Δεν υπάρχει κάποιο επιπλέον κόστος. Σωστό. Το μόνο επιπλέον κόστος είναι να πληρώσει τους δύο διαιτητές. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει σε αυτά τα παιχνίδια VAR. Τέλος πάντων. Εντάξει, αλλά σου λέει πώς θα κάνουμε τη ματσακονιά μας. Ακόμα στην ΕΠΟ δεν έχει τίποτα, βλέπω. 16η αγωνιστική έχει κολλήσει εκεί πέρα. Μετά στο σκύλο με τη γάτα θα τα πείτε. Και αν δεν βγει ούτε εκεί. Θα τα πει αγάπη στο. Και αν δεν βγει ούτε εκεί. Γιατί αυτή είναι η καρύνα του. Θα τα πει ο Ντρούλινγκ με τον Τρέγιαθε. Και αν δεν βγει εκεί, θα τα πει ο Ζαγόρα στο. Και αν δεν βγει εκεί, θα παίξουμε χωρίς διαιτητές. Στη ζούγκλα. Εντάξει. Τρομερά πράγματα. Τζοβάρ. Νομίζω ότι αυτό κάνουν. Ότι αργούν γιατί πρέπει να δουν και θα κάνουν την Τρίτη. Και παίζει και το κύπελο να ρολόν του. Έχουν και το κύπελο. Οπότε έχει πολύ μαγείρεμα η υπόθεση. Τζοβάρ. Εξαιρετικό διαιτητή. Μας έχει περάσει εδώ πέρα. Για Άρης ΠΑΟΚ, ό,τι πρέπει. Αν κρίνω από τη διαιτησία στο Άρης Ολυμπιακός, νομίζω ότι είναι ο ιδανικός για το Άρης ΠΑΟΚ. Ο Τζοβάρας. Όντως.
Όντως. Εντάξει. Αφού γλιτώνουμε τον Ευαγγέλου. Κομίνι θέλω. Κομίνι θες, ε. Μας έκανε αυτό, μας έκανε στο Ηράκλειο. Καλώς. Χρωστάει. Χρωστάει, ε. Γιώργος Κομίνης. Δεν χρωστάει. Μεγαλύτερη τρολιά διαιτητικά που θα μπορούσε να μπει σε αυτό το μάτι, ποια μπορεί να ήταν. Κομίνης. Ζαχαριάδης, φίλε. Να έρθει με τη φανέλα του Πάουκ. Δεν νομίζω να το βάλω. Εντάξει, δεν νομίζω. Γιατί, ρε φίλε. Έχει φέρει παιχνίδι του Πάουκ. Μην τον βάλει στο βαρ. Έχει φέρει παιχνίδι του Πάουκ φέτος. Όχι. Παρ' όλα αυτά στην Τούμπα έχει βρεθεί. Ναι, γι' αυτό ρωτάω. Επειδή έχει φέρει. Καλά, θα είναι ξεδιάντροπο αν είναι τέτοιο. Όχι, γιατί δεν τον βάζουν. Για τέτοιο, για βαρ. Διαιτητή δεν τον βάζουν. Για βαρ, μήπως τον βάλουν. Δεν χρειάζεται να απαντήσει τώρα, φίλε. Απαντήσει μετά. Μάλιστα. Έχασα και τα μηνύματα. Επικοινωνία λίμπερο, τσακ. Είναι ο συνάδελφος που μιλούσαμε πριν μπούμε. Γι' αυτό. Το κατάλαβα. Μπουφ. Μπουφ. Ο Μακμπούφεν. Ρίμε λίγο εδώ, φίλε. Τσακ, τσακ. Έβαλα το κωδικό. Κάτσε να δω. Επικοινωνία λίμπερο. Λίμπερο, λίμπερο. Ναι. Δεν έχω ακόμα ενημέρωση, φίλε. Ούτε. Να το στείλει. Ούτε. Ο συνάδελφος. Λοιπόν. Άρα ενδεκάδα είπαμε. Για τα εισιτήρια είπαμε. Αύριο θα τη μεταφέρουμε και μεγαλύτερη σιγουριά. Την ενδεκάδα. Ναι. Γιατί, για να την ακούσει ο Φερέιρα. Ναι. Τα εισιτήρια, όπως είπαμε, και αύριο θα έχετε δυνατότητα να τα πάρετε και από την μπουτίκα αλλά και από τα εκδοτήρια τα οποία θα λειτουργήσουν. Για μέτρα τάξη δεν έχω ακούσει τίποτα. Θα αποκλείσουμε τίποτα όλη τη Θεσσαλονίκη για να έρθει ο Γιωργάκης πάλι ή όχι? Όπως πέρασε. Εντάξει. Ας έρθει λίγο νωρίτερα το παιδί μας να μπει εκεί να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάντως, όλο το επιτελείο του Λίμπερ θα είναι από νωρίς στο Βικελίδη το Σάββατο. Αλήθεια λες. Για να μεταφέρουμε και ό,τι θα υπάρξει πριν την σέντρα, γιατί σε τέτοια παιχνίδια υπάρχει μπόλικο ρεπορτάζ και πριν τη σέντρα και για τις αφήξεις των ομάδων και όλα τα τελευταία νέα και εντεκάδες και τα λοιπά και τα λοιπά, και μετά το τρίτο ημίχρονο κουλουπού δηλώσα τα αποδυτήρια συνέντευξη τύπου, θα είμαστε εκεί. Είναι ένα σημαντικό μάτς. Είναι ένα μάτς που συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει βέβαια και άλλο ντέρμπι τη Σαββατοκύριακο Χρύσανθε στο μπάσκετ. Εντάξει. 6 παρατέταρτο στην Πηλαία με τον ΠΑΟΚ. Ναι, δεν είπαμε κάτι γι' αυτό. Δεν είπαμε κάτι γι' αυτό. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ ενισχύεται. Πήρε τον Μπράουν, γνωστός στον Άρη. Από το πέρασμα της ομάδα πριν αρκετά χρόνια. Καλός παίκτης ο συγκεκριμένος, μεγάλος ηλικία βέβαια πλέον. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι και τη δουλειά που τον πήρε ο ΠΑΟΚ θα την κάνει. Ο Άρης απ' την άλλη συνεχίζει την προετοιμασία του χωρίς προβλήματα. Όλοι οι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεση του Σάββα Καμπερίδη και δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Χτύπα ξύλο τώρα μέχρι το μάτς της Κυριακής. Εντάξει, είναι ένα μάτς όπου χαμένος σε μεγάλο βαθμό χάνεται. Δεν τελειώνει κάτι, αλλά γίνεται πολύ πιο δύσκολο το έργο της ομάδας η οποία θα ιτηθεί στην Πηλαία την ερχόμενη Κυριακή. Είναι ανοιχτό το μάτς. Δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί. Ο ΠΑΟΚ οριακά ίσως έχει ένα πρώτο λόγο, γιατί παίζει και συνέδρα του και θα είναι και γεμάτο κιόλας στο γήπεδο. Αλλά όταν υπάρχει στη μέση η επιβίωση στον αθλητισμό, το ένστικτο της επιβίωσης, εκεί είναι ποιος θέλει περισσότερο να επιβιώσει και να κρατήσει το κεφάλι του πάνω από το νερό. Γιατί όποιος χάσει θα είναι μετά αρκετά δύσκολα. Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ είναι πιο δύσκολο το μάτς. Όχι ότι είναι καλύτερος ο Άρης, ίσα ίσα με την ενίσχυση που θα έχει ο ΠΑΟΚ είναι αρκετά ενισχυμένος. Ο ΠΑΟΚ, αν το χάσει αυτό το μάτς, χάνεται. Ναι. Ο Άρης, αν το χάσει αυτό το μάτς, θα παίξει ρόλο και η διαφορά. Όσο περίεργο και αν φαίνεται αυτό το 3-4-2 πόντι, ο Άρης δεν χάνεται. Ναι. Είναι σε θεωρητικά καλύτερο επίπεδο. Απ' την άλλη, ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη βοήθεια από το Σαββίδι με παίχτες και τα λοιπά. Τώρα ότι θα έρθουν, βέβαια, παίχτες δεν εξασφαλίζει νίκες. Σωστό. Από την άλλη, όταν έχεις καλύτερους παίχτες, θα πας σε μια διαδικασία να είσαι καλύτερος, άρα να πάρεις νίκες. Θα το δούμε στην πράξη. Αυτό το παιχνίδι είναι κομβικό και για τους δύο σίγουρα. Και παίζει ρόλο και η ψυχολογία μετά πάρα πολύ, γιατί μετά θα παίξεις ένα μάτσο με τον Ηρακλή χωρίς επιστροφή. Έτσι, παίζει και αυτό το ρόλο. Αν ο Άρης όμως καταφέρει και πάρει δύο νίκες σε αυτά τα δύο τοπικά ντέρμπι, νομίζω ότι θα έχει διαφοροποιήσει κατά πάρα πολύ τη μοίρα του. Τη δήλωση, τέτοιο, την δήλωση του Κούγια για τον Τζίλο. Εντάξει. Είναι, είδες.
Την είδες. Ναι, τι γύρισε τώρα. Εντάξει, τι. Είχα στηρίξει τον Τζίλο και τώρα τι είναι, γύρισε. Ναι. Τι έκαμε. Welcome, Αλέξης. Θανάση, λυπάμαι πολύ για σένα, λέει ένα τακτικό. Welcome, Αλέξης. Θανάση, λυπάμαι πολύ. Τώρα κατάλαβες τον Τζίλο, Αλέξη. Ε, το Γκούγια. Μάλιστα. Έβγαλε κλέαρξη ανακοίνωση. Μια χαρά τα λέει ο Γκούγιας, φίλε, για τα συγκεκριμένα θέματα. Απλά τα λέει λίγο αργά. Ναι. Το προηγούμενο διάστημα που συμπορευόταν με τον Ιβάν, δεν τα έλεγε αυτά τα πράγματα. Τώρα που αντιλήφθηκε τι γίνεται. Όχι ότι δεν είχε αντιληφθεί και πριν. Μια χαρά τα είχε αντιληφθεί. Και πάντα αντιλαμβάνεται ο Αλέξης αυτή τη περίπτωση τι γίνεται. Και τι θα ακολουθήσει. Κυρίως αυτό αντιλαμβάνεται ο Κουγιάς, να ξέρεις. Ναι. Γιατί και πέρσι που τον υμνούσαν οι φίλοι και συνάδελφοι, αλλά και εδώ πέρα στην καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης όλη η παραγωγή, δεν είχε λείψει από δικηγόρους ούτε του Μαρινάκη, ούτε των παραπολιτικών, ούτε οτιδήποτε άλλο. Απλά ανέλαβε και 2-3 υποθέσεις του Ιβάν. Κατά δήλωση δική του. Πήρε και 2 δανεικούς από τον Ιβάν. Και γι' αυτό μια χαρά τα περάσαμε με τον Αλέξη. Τώρα που οι δηλώσεις του Αλέξη δεν μας συμφέρουν, αρχίσαμε πάλι να τον ξεφωνίζουμε. Εντάξει. Ενώ εμείς τον ξεφωνίζαμε παραδοσιακά και πάντα. Έχουμε μια σταθερή άποψη. Ο Σάρης. Ναι. Όχι, ναι. Βλέπω κάτι τώρα που με έχει προβληματίσει. Επιβεβαιώνεις που είσαι δίπλα μου. Όχι, μάλιστα. Τι φίλε, τι έπαθε. Ένας. Δεν βρες κανένας άνθρωπος. Ο Σάββαρος ο Κόλλακας έχει κάνει μια πρόβλεψη. Πρόβλεψη. Μια ανάλυση στα social media, βλέπω. Τι. Πολύ καλή επιλογή Φωτιά και Ευαγγέλου για το βάρος του παιχνίδι του Σαββάτου. Μπράβο και έδε. Δεν έχουν βγει ακόμη διαιτητές. Φωτιά σε Ευαγγέλου ήταν η τέτοια, ρε. Yeah. Στο Βόλος. Το παιχνίδι, στο παιχνίδι του Σαββάτου, λέει η Χρυσάνδε. Στο Βόλος Ολυμπιακός, ρε φίλε. Στο παιχνίδι του Σαββάτου, λέει η Χρυσάνδε. Αύριο θα βγουν οι ορισμοί. Μάλιστα. Είπα κι εγώ. Ναι, δεν περιμένω ότι ισχύει, απλά μου κάνει εντύπωση. Πού το λέει αυτό. Αύριο μου το στείλαν τώρα εδώ πέρα τα παιδιά του Ολαμπάου Τάρις. Α, το γράφει το SDN. Αύριο θα βγουν οι ορισμοί, λέει. Γιατί? Αύριο. Ω, μιλάμε για αστείες καταστάσεις. Μελώς αστείες καταστάσεις. Τι αύριο λέει η άρση του κολλήματος που είχαν δηλώσει μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή θα πάρεις το διαιτή την Παρασκευή, θα τον ορίσεις και θα του πεις φύγε. Αύριο πας σε Θεσσαλονίκη. Όχι, ναι. Πω, μιλάμε για γέλια. Πρέπει να μαγειρευτεί, ρε φίλε. Μάλιστα. Άρα, διαιτητές δεν θα έχουμε σήμερα εκτός απρόπτου. Αύριο θα είναι οι ορισμοί. Ντροπή. Πραγματικά. Έσχος. Σκανδαλώδες. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ήρθε η ώρα για την κλήρωση. Ναι, να γράψω λίγο, φίλε μου. Να κάνουμε τελευταία ανανέωση για να δούμε και αν κάποιοι τελευταίοι προλάβετε να στείλετε τα μηνύματά σας για τα 3 εισιτήρια που θα δώσουμε σε 1-2 λεπτά για παιδιά. Θα βγάλουμε 3 νικητές που θα βρεθούν το Σάββατο στο Κλεάνες Βικελίδης για την αναμέτρηση, την πολύ σημαντική. Και εμείς θα κάνουμε την κλήρωση 2 ώρες πριν το μάτς. Για τους νικητές, σαν μπράβο. Και θα ξέρετε, τα παραλάβετε εξπρες. Ωραία. Λοιπόν, θες να πεις τρεις αριθμούς. Και δεύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ πρώην που κάνει ανάρτηση και λέει ντροπή, πληρώνεται και φαίνεται παίκτης και ακόμα χρωστάτε τα λεφτά μας από πέρσι. Ο Μωρέα, πώς λέγεται. Ακριβώς. Γιάννη Μωρέα, ναι. Μετά το Χάτσερ. Εντάξει, σιγά, εδώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο. Λοιπόν, ναι. Θέλω να πεις τρεις αριθμούς. Ναι. Χρήσανθε. Χρήσανθε. Μέχρι το 434. Άματα, ναι. Μέχρι το 14. Τρεις. Mm-hmm. Το 7. Το 7 χρήσαμε. Το 14. Το 7, το 14. Το 7 τον Τιγκινή δηλαδή. 1-0. Το 14 ποιος το είχε. Ο Σαλπικίδης. Σε μάζ. Ο 28-2. Ω, καλό, καλό. Και αυτό σκότωσα νούμερο το 28. Και, ναι. και. Το νούμερο του σκόρερ του Άρη. Του σκόρερ το έχουμε. 5. Το κυνηγάς πολύ με καλό τρόπο για να το βάλει. Ο Δέλη θα σκοράρει. Έχει βάλει ήδη ένα φέτος. Με κεφαλιά. Έχει βάλει ήδη ένα. Μια χαρά, μάλιστα. Και 7.
Και το 5 δηλαδή. Μάλιστα. Ναι. Ωραία, για να βρω λίγο τους νικητές τώρα. Περίμενε. Ο Πάπας πάντως δίδαξε αγάπη για μία ακόμη φορά. Κοπάνησε ένα χέρι μιας πιστής που του πιάσε το χέρι. Καλώς. Καλώς. Ναι. Λοιπόν. Έχουμε και λέμε. Κάτσε να το σημειώσω εδώ. Δεν έχει ένα χαρτί εδώ πέρα. Όχι, όχι. Τέλεια. Σιγά βρε αγόρι μου. Μανώλης. Μανώλης. Τσιτακλής. Τσιτακλής, μπράβο Μανώλη. Τσιτακλής. 936. Ο ένας φίλος, ο 936. Ναι. Λοιπόν, ο Πέτρος Μπίνος. Μπίνος. Ναι. Ναι. Δεν νομίζω, στην αρχή ήταν Μίνος είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ο Πέτρος Μπίνος είναι ο δεύτερος και Κυριακή Αρουτζίδου. Αγόρι μου, δεν στέλνεις γυναίκα σε αυτό το μάτς. Τρεις νικητές. Η κοπέλα θα έρθει να το πάρει. Μην έρθει κανένας μαντράχαλος. Ναι. Στο όνομά της θα βγει. Άνα, γεια σου. Τώρα τα λες καλά. Λοιπόν, Μανώλη Τσιτακλής, Πέτρος Μπίνος, Κυριακή Αρουτζίδου. Ωραία. 703. 703, αύριο θα ενημερωθείτε από την κυρία Μάρια. Κυριακή, δεν νομίζω να σε έβαλε ο Πάοκ της άντρας σου να βάλεις για να πάει αυτό στο γήπεδο. Γιατί βαρύ. Έτσι το υποπτεύομαι, Κυριακή μου. Βαρύ. Αν είσαι Αριανάκη, έλα να σου δώσω 2. Ψέματα δεν έχω. Ότι δώσαμε τόσο από αυτό. Τελείωσε. Η υπόλοιπη σε εκδοτήρια. Έτσι. Λοιπόν, θα το πούμε και πάλι αύριο. Ναι. Με το τελευταίο ρεπορτάζ φυσικά και το pre-game το οποίο θα κάνουμε του Σαββατιάτικου Ντέρμπι και με όλο το τελευταίο ρεπορτάζ από το μπασκετικό παιχνίδι. Θα τα πείτε, βασικά θα τα πούμε κιόλας, εντάξει, ναι. Αυτά βρίσκονται. Λοιπόν, ακολουθεί πίσω το σκύλο με την κάτα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.